Είναι προφανές ότι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης έχει τρικυνία εκκραμείο, πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν εξηγείται αυτό, εξηγείται αυτό. Μπλέκει από την ιστορία της Μαρίας στον Εύρο τα πούσπαξ, τα οποία μάλιστα τα αμφισβητεί. Αμφισβητεί ότι γίνονται πούσπαξ, δηλαδή στο Αιγαίο. Πράγμα το οποίο έχει καταδειχθεί όχι από το ΚΚΕ, αλλά και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο πάρα πολλές φορές, αλλά και από τα ίδια τα γεγονότα. Είναι κατανοητό και εξηγείται για το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη σε πάρα πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή, και στο μέτωπο των μεγάλων αγροτικών διαδηλώσεων και στο μέτωπο των μεγάλων φοιτητικών διαδηλώσεων που έγιναν ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και για το γεγονός ότι σήμερα είμαστε στην παραμονή μιας πολύ μεγάλης πανεργατικής απεργίας στην Ελλάδα, αύριο στις 28 Οκτωβρίου, με δεκάδες, πάνω από 33 ήδη αποφάσεις εργατικών κέντρων και 22 ομοσπονδίες που θα συμμετέχουν, στον ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών, το προμελετημένο έγκλημα. Θέλουμε να σημειώσουμε, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι παρά την προσπάθεια που είναι εμφανής πια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις βασικές αιτίες και τους υπευθύνους, τώρα αυτά τα οποία ακούγονται περί καταδίκης και τα λοιπά είναι και λίγο χωρίς ουσία, με την έννοια ότι υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η άποψη δική μας είναι ότι πρέπει να καταδικαστούν και οι φυσικοί και οι πολιτικοί υπεύθυνοι. Αλλά όταν, για παράδειγμα, το ΚΚΕ κατέθεσε στην τελευταία, και στην τελευταία Βουλή και στην αναθεώρηση του Συντάγματος πρόταση για να αλλάξουν οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις που προστατεύουν, και τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν και ισχύουν αυτοί, νόμως θα παράδειγμα και που πάει. Σε κάθε περίπτωση, το ψήφισμα αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Καταλαβαίνω, κύριε Λαβάνο, ότι η πορεία του κόμματός σας είναι λίγο πιο μοναχική. Πιο μοναχική, τι εννοείτε? Το ΚΚΕ είναι το κόμμα το οποίο στήριξε και κατέθεσε το αίτημα για να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και το γεγονός ότι είχε πρεμούρα η κυβέρνηση να την κλείσει άρον-άρον, έκανε συγκεκριμένη επιλογή μαρτύρων η κυβερνητική πλειοψηφία, ανάλογα με την πολιτική ένταξη των μαρτύρων, ανάλογα με το αν τους βόλευε ή όχι. Αυτό το οποίο συνέβαλε η Εξεταστική Επιτροπή ήταν στο να διατηρηθεί στην επικαιρότητα, στο να οθήσει να γίνουν οι έρευνες, στο να έχουμε σήμερα μια δικογραφία που θα διαβιβάσει το Συμβούλιο Εφετών της Λάρισας στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και εμείς αιτηθήκαμε να ξανανοίξει, να συνεδριάσει ξανά η Εξεταστική Επιτροπή, έτσι ώστε πραγματικά η τιμωρία των υπευθύνων πολιτικών και φυσικών να αποτελέσει πρόλογο, να μπορέσει ως ένα βαθμό να απαλύνει το πόνο των συγγενών των 57 ανθρώπων, αν και γνωρίζουμε ότι κανείς είναι ένας ανίποτος πόνος που δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε ούτε σπέκουλα ούτε να μιλήσουμε για αυτό, αλλά ίσως είναι μια που μπορεί να το απαλύνει. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής, για να έχουμε και το πραγματικό μέτρημα. Κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί στην ίδια πρόταση είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Γιατί? Γιατί το κράτος δικαίου για αυτά τα ψηφίσματα, αυτό που σε τελική ανάλυση κάνουν, είναι να ξεπλένουν το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο οδηγεί στις υποκλοπές. Είστε ευρωβουλευτής όμως, κύριε Λαβάνο. Είστε ευρωβουλευτής. Θέλω να πω, υπηρετείτε. Αυτό δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Θέλω να πω ότι υπηρετείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος δικαίου είναι ασύμβατες έννοιες. Βεβαίως. Εγώ δεν υπηρετώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω εκλεγεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα με μια θέση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Είμαστε εδώ και ευτυχώς που είναι το ΚΚΕ και ενισχύει τις θέσεις του και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, δημιουργεί το πλαίσιο για να έχουμε ΤΕΜΠΗ. Δημιουργεί το πλαίσιο για να έχουμε πληθωρισμό. Δημιουργεί το πλαίσιο για να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ευτυχώς το ΚΚΕ αναδεικνύει, αποκαλύπτει και παίζει το ρόλο του για να οργανωθεί πάλι απέναντι σε αυτά. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Λαβάνο. Κράτος δικαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποδίδει αυτό το χαρακτηρισμό στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, για παράδειγμα, που έχει δολοφονήσει 30.000 Παλαιστίνιους, μέσα στους οποίους 13.000 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι πράγμα οξύμορο. Κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στο 1 τρίτο των κρατών μελών απαγορεύεται η ύπαρξη των κομμουνιστών κομμάτων και ποινικοποιούνται οι αγώνες κομμουνιστών ριζοσπαστών, επίσης είναι κάτι το οξύμορο. Νο, εδώ επιτρέπεται, άρα δικαίου, είμαστε προχωρημένοι στην Ελλάδα. Κράτος δικαίου μέσα σε ένα Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο μία μέρα αφού ψήφισε αυτό το λεγόμενο ψήφισμα,
συστήνει τη σύσταση μακαρθικού τύπου εσωτερικών επιτροπών στο Ευρωκοινοβούλιο και χαρακτηρίζει πράκτορες όποιους διαφωνούν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Για να υπάρξει κράτος δικαίου, πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που θα έχει για νόμο το δίκιο του λαού του και όχι το άδικο που είναι τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Άρα, με αυτή την έννοια, είναι πολύ επίκαιρο σήμερα ξανά το σύνθημα που φώναζαν εδώ και ένα χρόνο οι μαθητές, οι φοιτητές, όλοι οι άνθρωποι που βγήκαν στον δρόμο μετά την τραγωδία των Τεμπών και το φωνάζουν και τώρα. Είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Αυτό μπορεί να είναι οδηγός για τη δράση σήμερα.